Κύριοι Υπουργοί, κύριε Δήμαρχε, αγαπητά στελέχη της Digital Reality και της Lambda Helix, επιτρέψτε μου να ξεκινήσω παίρνοντας αφορμή έναυσμα από κάτι το οποίο είπε ο Διευθύνων Σύμβουλος της Lambda Helix, ο κύριος Χάκος, στην πολύ ενδιαφέρουσα παρουσίασή του. Μας θύμισε ότι το Data Center Athens 2, το οποίο πριν από λίγο επισκεφθήκαμε, ξεκίνησε ουσιαστικά τη λειτουργία του στα μέσα του 2015, λίγες μέρες πριν επιβληθούν τα Capital Controls. Και σήμερα, 2021, βρισκόμαστε εδώ για να θεμελιώσουμε ένα πολύ μεγαλύτερο Data Center, το Athens 3, και ελπίζουμε ότι πολύ σύντομα θα ακολουθήσει και το Athens 4 και θα ήθελα να αναλογιστείτε μαζί μου πόσο έχει αλλάξει η Ελλάδα αυτά τα 6 χρόνια που μεσολάβησαν από τη λειτουργία του δεύτερου data center μέχρι σήμερα που βρισκόμαστε εδώ πέρα για αυτήν την πολύ σημαντική νέα επένδυση της εταιρείας. Η Ελλάδα σήμερα είναι καταρχάς μια χώρα η οποία είναι ανοιχτή στους ξένους επενδυτές, με ένα σταθερό φορολογικό σύστημα, με ένα επενδυτικό περιβάλλον το οποίο προσελκύει ξένες επενδύσεις. Μια χώρα η οποία έχει δρομολογήσει για τα καλά, χάρη στις πρωτοβουλίες του Υπουργείου Ψηφιακής Μεταρρύθμισης, τον μεγάλο ψηφιακό μετασχηματισμό μας, έτσι ώστε να μπορούμε πια να είμαστε σε θέση να προσελκύουμε τέτοιες επενδύσεις και να γινόμαστε μια χώρα η οποία να μπορεί να υποδέχεται επενδύσεις υποδομής για τη νέα ψηφιακή οικονομία. Είμαστε επίσης μια χώρα στην οποία μια μεγάλη ξένη εταιρεία, όπως η Digital Reality, δεν δυσκολεύεται να έρθει και να κάνει μια σημαντική εξαγορά μιας ελληνικής εταιρείας, η οποία είχε βρεθεί στην πρώτη γραμμή αυτού του ψηφιακού μετασχηματισμού, βλέποντας ίσως πριν από πολλούς άρους την ανάγκη για τέτοιου είδους, όπως σας είπατε, ουδέτερες υποδομές, στις οποίες θα μπορούν να φιλοξενούνται δεδομένα πολλών διαφορετικών επιχειρήσεων, με απόλυτη ασφάλεια, χωρίς να έχει υπάρξει διακοπή στη λειτουργία σας, από ό,τι αντιλαμβάνομαι, ούτε ένα λεπτό αυτά τα 18 χρόνια τα οποία λειτουργείται ως επιχείρηση. Και ναι, χαιρόμαστε πολύ όταν μεγάλες ξένες επιχειρήσεις επιλέγουν να επενδύσουν στην Ελλάδα. Δεν είναι η μόνη η Digital Reality που το έχει κάνει. Είναι και αυτή όμως μια ψήφος εμπιστοσύνης στη συνολική δυναμική της ελληνικής οικονομίας, αλλά είναι και μια ψήφος εμπιστοσύνης στη μεγάλη προσπάθεια που κάνουμε η χώρα μας να βρεθεί στην πρώτη γραμμή του ψηφιακού μετασχηματισμού της οικονομίας της. Και πράγματι, στον τομέα αυτό έχουμε ήδη κάνει πάρα πολύ σημαντικά πράγματα στην παροχή υπηρεσιών προς τους πολίτες και προς τις επιχειρήσεις. Και χαίρομαι ιδιαίτερα κάθε φορά που ένας Έλληνας πολίτης, επιχειρηματίας, αναγνωρίζει πόσες εργατόρες έχει γλιτώσει, επειδή μπορεί πια να διεκπεραιώνει βασικές υπηρεσίες από τον ηλεκτρονικό του υπολογιστή, από το κινητό του τηλέφωνο, αντί να σπέβδει σε μια δημόσια υπηρεσία. Και όλη αυτή η προσπάθεια η οποία γίνεται μέσω του gov.gr βρίσκεται μόνο στην αρχή της. Θα συνεχιστεί, θα επιταχυνθεί και θα μπορέσουμε πάντα να παρέχουμε στους πολίτες τις υπηρεσίες που τους αξίζουν με απόλυτη ασφάλεια, αλλά χωρίς να τους ταλαιπωρούμε απαιτώντας τη φυσική τους παρουσία εκεί που είναι ξεκάθαρο ότι δεν είναι πια απαραίτητη. Χαίρομαι επίσης ιδιαίτερα που η χώρα μας, εκτός από πάροχος υπηρεσιών, δρομολογεί και επενδύσει στις βασικές υποδομές. Όπως είπατε, τα κέντρα δεδομένων, τα data centers, είναι οι αυτοκινητόδρομοι, τα αεροδρόμια, τα δίκτυα, αν θέλετε, ίδρυσης της ψηφιακής οικονομίας. Και είναι πάρα πολύ σημαντικό το γεγονός ότι αναγνωρίζεται πια από τους μεγάλους διεθνείς επενδυτές σε αυτόν τον κλάδο η ιδιαίτερη γεωστρατηγική θέση της χώρας μας, και νομίζω ότι αξίζει να ρίξετε μία ματιά στο χάρτη, νομίζω το κάνατε πολύ καλά, για να διαπιστώσετε ότι εδώ παρουσιάζεται μια πολύ μεγάλη ευκαιρία. Και εγώ εντυπωσιάστηκα όταν έγινα κοινωνός
των δεδομένων σχετικά με την πολύ γρήγορη ανάπτυξη της Μασσαλίας ως μία πύλη υποδοχής δεδομένων και δημιουργίας φυσικά των ανάλογων ψηφιακών υποδομών. Και εσείς δώσατε τα στοιχεία, επενδύσεις 12 κέντρα δεδομένων στη Μασσαλία, 169 πάροχοι υπηρεσιών cloud computing, αλλά κυρίως 21 υποβρύχια καλώδια, τα οποία καταλήγουν τελικά στη Μασσαλία και βοηθούν και αυτά στην ανάπτυξη αυτού του πολύ δυναμικού οικοσυστήματος. Και φιλοδοξούμε με τους συναρμόδιους υπουργούς το ίδιο να συμβεί και στη χώρα μας. Δεν υπάρχει κανείς απολύτως λόγος γιατί αυτά τα νέα καλώδια δεδομένων να μην καταλήγουν στην Ελλάδα, στην Αθήνα, σε άλλα σημεία ενδεχομένως της επικράτειας. Θα μπορούσαμε να είμαστε η φυσική πύλη εισόδων για δεδομένα από την Μέση Ανατολή, από την Ασία, από την Αφρική και κινούμαστε δυναμικά σε αυτήν την κατεύθυνση. Είμαστε λοιπόν μόνο στην αρχή και βέβαια οι μεγάλοι ωφελημένοι από αυτήν την επένδυση είναι οι μεγάλοι οργανισμοί, το κράτος το οποίο πια έχει μια πολιτική να μεταφέρει το ίδιο τα πολλά δεδομένα του στο νέφος, στο cloud. Όλοι είναι ωφελημένοι όταν δρομολογούνται τέτοιες υπηρεσίες. Πιστεύω όμως ότι το κέρδος αυτό θα διαχυθεί τελικά συνολικά με τη σειρά του στον κάθε πολίτη, στην κάθε επιχείρηση ξεχωριστά, είτε αυτές είναι μεγάλες επιχειρήσεις, είτε είναι μικρότερες επιχειρήσεις, οι οποίες και αυτές θα αναζητήσουν τις οικονομίες κλίμακος και την ασφάλεια που τα κέντρα δεδομένα παρέχουν. Η ψηφιοποίηση με την σωστή χρήση της διευρύνει τον πλούτο όλων και βελτιώνει την καθημερινότητα όλων. Όπως σωστά επισημάνατε, αυτό είναι κάτι το οποίο φάνηκε κατά τη διάρκεια της πανδημίας και αποδεικνύεται σε όλα τα πεδία της δημόσιας λειτουργίας μας και γι' αυτό και για μας η ψηφιακή μετάβαση παραμένει θεμελιώδης πυλώνας της πολιτικής μας και γι' αυτό και διοχετεύουμε σημαντικότατους πόρους από το Ταμείο Ανάκαμψης σε πολλές δράσεις ψηφιακής μετάβασης, πολλές εκ των οποίων έχουν να κάνουν και με τις ψηφιακές υποδομές. Κλείνω με μία σύντομη αναφορά στους ανθρώπους, στις πολλές νέες θέσεις εργασίας που τέτοιες επενδύσεις μπορούν να δημιουργήσουν για τους μηχανικούς μας, ηλεκτρολόγους-μηχανολόγους, μηχανολόγους-μηχανικούς, μηχανικούς ηλεκτρονικών υπολογιστών. Μιλάμε για πολλές καλοπληρωμένες δουλειές στο οικοσύστημα της ψηφιακής οικονομίας. Με όλο και περισσότερες τέτοιες επενδύσεις βελτιώνονται και οι προοπτικές απασχόλησης των νέων Ελλήνων. Ανοίγονται νέοι δρόμοι επιστροφής για παιδιά τα οποία έφυγαν από την Ελλάδα τα τελευταία 10 χρόνια αναζητώντας ένα καλύτερο μέλλον στο εξωτερικό. Και πιστεύω ότι και εσείς με τον τρόπο σας θα βάλετε το δικό σας λιθαράκι έτσι ώστε η χώρα να μπορέσει να ξαναπροσελκύσει αυτό το ανθρώπινο δυναμικό από το εξωτερικό, προσφέροντας πολλές καλοπληρωμένες και με καλές προοπτικές θέσεις εργασίας και στη δικιά σας την επιχείρηση. Δεν κρύβω λοιπόν την φιλοδοξία της κυβέρνησής μας. Αγαπητοί κύριοι υπουργοί, η χώρα να εξελιχθεί σε έναν υπερσύγχρονο κόμβο δεδομένων και με την επένδυσή σας την οποία θεμελιώνουμε σήμερα έρχεστε να προσθέσετε την δικιά σας δυναμική σε αυτήν την μεγάλη εθνική προσπάθεια. Σας εύχομαι ολόψυχα καλή επιτυχία και με το καλό να βρεθούμε πάλι εδώ όταν κάνετε τα εγκαίνια του Athens 3 και του Athens 4. Να είστε καλά, καλημέρα, καλή δύναμη.